ανησυχητική είναι η αύξηση των κρουσμάτων AIDS και στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, δηλαδή την τριετία 2010 έως σήμερα, σημειώνεται εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των φορέων του ιού HIV. Συγκεκριμένα, από 5,4 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού που ήταν το 2010, φτάσαμε στα 10,7 ανά 100.000 πληθυσμού το 2012 και στα 7,2 το 2013. Υπάρχει μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων του AIDS τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στον γενικό πληθυσμό αλλά και στους ανέσιμους χρήστες. Και μιας και η μονάδα μας υποστηρίζει ανθρώπους που είναι στη χρήση, ένα παραπάνω είμαστε εδώ για να δώσουμε το παρόν και να κάνουμε μια ενημέρωση στον κόσμο. Έχουμε τα κρούσματα του AIDS στους ενέσιμους χρήστες λόγω ότι υπάρχει κρίση, άρα κάνουν πιο συχνά κοινή χρήση σύριγγας με άλλους χρήστες που μπορεί να είναι φορείς του ιού. Και γιατί κάνουν χρήση πολλών ουσιών ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να είναι πιο ανεξέλεγκτη η συμπεριφορά τους και να έχουν σεξουαλική επαφή άκρητα και χωρίς προφυλάξεις. Το AIDS είναι μία από τις φωνικότερες επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία. Περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 33 εκατομμύρια είναι φορείς του ιού HIV. Η σεξουαλική επαφή αποτελεί τον κύριο τρόπο μετάδοσης του ιού. Παρά την παγκόσμια προσπάθεια ελέγχου, η επιδημία HIV-AIDS συνεχίζει να παραμένει ανεξέλεγκτη στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος, αυτό το είδαμε και σήμερα στις αντιδράσεις των κάποιων περαστικών. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι χρειάζεται να ενημερώνονται, γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θεωρούν έτσι αφορά, ότι αφορά κάποιους άλλους, όχι τους ίδιους. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Όταν θεωρείς ότι κάτι δεν σε αφορά, τότε είναι που είσαι πιο απρόσεκτος ενδεχομένως. Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, το οποίο καλύπτει την περιφέρεια Κρήτης και τα Δωδεκάνησα, πραγματοποίησε δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η μονάδα συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη στα Χανιά προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε χρήστες νόμιμων και παράνομων ουσιών, έφηβους και ενήλικες και συγγενείς, δηλαδή σε χρήστες αλκοόλ, παράνομων ουσιών, αλκοόλ, τζόγου, στο αλκοόλ, τζόγου και σε διαδίκτυο. Και υποστηρίζει όλο το οικογενειακό περιβάλλον, όχι μόνο το χρήστη. Είναι δωρεάν η υποστήριξη, εθελοντική και φυσικά υπάρχει σεβασμός στο απόρριτο και στις ανάγκες του κάθε ελαπευόμενου. Ανάλογες δράσεις πραγματοποιήθηκαν από το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη στο Ηράκλειο και το Λασίθι.